είναι οι πέντε που θα ξεκινήσουν για την ομάδα του Μεξικού. Κατσαβία, Μπιέλισσα, Γιώβιτς, Ντόμπριτς, Άντζουσιτς και Μαριάνοβιτς και... Μουζάκης ήταν ψηρά τον διαιτητής εδώ στην Αθήνα και κομισάριος σε πολλούς αγώνες. Άλλωστε ο Στολ, Πολ Στολ, ένας παίκτης, εδώ το καλάθι από μακριά, απόπειρα για το drive από χαμηλά, την baseline. Μπόμπι Μαριάνοβιτς γυρίζει, σουτάρει, καλάθι και φάουλ από τον αμυγό. Από τις, τα φιβικά της ΟΚΑΚΑ Μπέογκραντ, μετά πήγε. Εδώ είναι ο Στολ, κλέβει, να το κλέψιμο από τον Στέφαν Γιώβιτς. Αφήνει την μπάλα, σαν σε προπόνηση. Ο Γιώβιτς από τη Χίμκι θα συνεχίσει τον Εθνάστρα και νέο καλάθι. Να ο Γιώβιτς θα συνεχίσει τη Σερβία, είπαμε. Μακρινός του 45 μοίρες μέσα, οι Σέρβοι έχουν ξεκινήσει ζεστή. Από τους πρώτους σκόρερ θες της σερβικής ομάδας. Η μπάλα φτάνει στον αμίγο από κοντά. Σε λίγο θα υπάρχει ως ανάμνηση, Γιώβιτς από μακριά μέσα. Μέντες με φυσική έφεση στο σουτ, Καμάτσο ένας δυναμικός παίκτης. Σε αυτή τη λόμπα το καντιλάκι που λέγαμε παλιά. Ήρθα εδώ απροπόνητη η ομάδα. Το συγκεκριμένο ρόστερ το οποίο έχει στα χέρια του ο Γιώβιτς μεταξύ συνεχίζει και σκόρα. Είναι Παπαπέτρου και θα δούμε πλέον πώς θα εξελιχθεί η μάχη για τη στελέχωση της ελληνικής ομάδας. Νέο μακρινό σουτ με τη Σερβία να κάνει πάρτι από τα 40 και από το 10 λεπτό. Μέντες, Καμάτσο από μακριά. Αυτό που σας λέγαμε για τον Καμάτσο, εμείς σας το είπαμε ότι σουτάρε από μακριά παρά το σουτ. Ομάδες που παίζουν πιο κανονικό μπάσκετ, να το πω έτσι. Ενώ ωραία κίνηση και το κάρφωμα. Γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς από κοντά. Καρφώνει με τα δύο. Μία υποψηφιότητα σημαντική για το τελικό ρόστερ της Σερβίας. Ωραίο σούτ από τον Στολ. Είπαμε. Είναι... Έχει μεγάλη επαφή με το καλάθι. Χάιμες. Η άμυνα στον Πετρούσεφ. Γυρίζει με το δεξί το χούξα την μέσα. Το οποίο επισουσίας προωθεί παίκτες σε μια ομάδα που αυτή είναι η δουλειά της. Εδώ είναι ο Χάιμες από κοντά ευστοχή για το 21-18. Ούτης. Έξω και πάλι το 1-2. Πετρούσεφ, ωραία κίνηση, η μπάλα στο δεξί, το hook από το 1,5 μέτρο και ο Αλέξα Αβραμόβιτς. Όλος ο δρόμος προς το καλάθι. Στο 1-1 και θα προσπαθήσει να βρει τον Μέντες. Γωνία, το σουτ είναι εύστοχο και από τον Dragan Milošević έξω. Προσποίηση και πάλι Γιώβιτς στη γωνία. Είναι καλός από εκεί, σουτάρει, το πιστεύει και δικαιώνεται. 32-20. Ρούσεφ. Η κίνηση από την baseline, δύσκολο σουτ μέσα. Απέφυγε τον πρώτο με την Σερβία. Θα περάσει ο Βάνια Μαρίνκοβιτς. Η κίνηση από την baseline, μέσα καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία όλη η κίνηση. Εμπειρία στο διεθνές στερέωμα. Από μακριά Χάιμες, μέσα και αυτό 34-26. Γιώβιτς, Μαριάνοβιτς, δύο πάνω του, καταπληκτική ασίστ που το χάνει. Πάντως έχετε ο Μαριά, ο 36-26, να ο Μπόμπι. Κοιτάξτε τη διαφορά με το Χάιμες, σαν παιδί του είναι. Γυρίζει από πολύ κοντά. Ίσως παραφοβήθηκε τον αντιπαλό του, δεν είναι δάκιο ο Μπόμπι Μαριάνοβιτς. Η άμυνα από μπροστά δεν πιάνει και με άλμα 20 τα χεριών. Κοιτάξτε εδώ ο Μπόμπι. Περνάει, η άμυνα δεν βγαίνει και τα πόδια του δείτε. 30 κότας, αλλά πάντα οι Αμερικάνικες ομάδες θέλουν ψηλούς σουτέρ. Και ποια ομάδα δεν θέλει άλλωστε. Εδώ από κοντά, δυναμικά. Δεν ήταν να κυριαρχήσει ψηλά, πάντα κυριαρχούσε, είναι να δέσει το κορμί του. Νεμάνια Μπιέλιτσα, αυτός είναι ο Μπιέλιτσα. Και έχει βγάλει και κάποιους καλούς παίκτες. Εμείς στην Ευρώπη κυρίως ξέρουμε τον Αγιόν. Εδώ η κίνηση καταπληκτική από τον Αβράμοβιτς. Και της εμπειρίας του. Εδώ από κοντά, Μιλοσάβλιεβιτς. Ωραία στον Πετρούσεφ και από κοντά με ταμπλό μέσα. Φίλης. Μπιέλιτσα περνάει καταπληκτικά η συνεργασία. Τον ημιτελικό με Σλοβενία που έκανε μυθικά πράγματα και εδώ Αβράμοβιτς θα αφήσει την μπάλα. Αλλά εδώ δεν του βγήκε η φάση. Ράμος μέσα. Κάνει και ο Κοκόσκοφ, γι' αυτό και δίνει την ευκαιρία σε πολλούς παίκτες να δείξουν πράγματα εδώ. Μέσα. Ντόμπι. Μπιέλιτσα. Πανέξυπνα με τον νόμπι. Κακή πάσα. Και πάλι ο Μπιέλιτσα
θα πάει προς το καλάθι για να αφήσει τον Μαριάνοβιτς και να το κάνουν. Πολλοί είναι στο σύν 23 αυτή τη στιγμή. Κακώς δεν το περίμεναν. Η κίνηση προς το καλάθι με πολλά φάλτσα μέσα από τον Ογνιέν Μιλοσάβλιεβιτς. Είναι πάντα στο κνίν. Εδώ είναι ο στόλ. Η σβούρα γλιστράει, πέφτει. Σκυπάσα αδύνατη πλευρά μέσα από τον Ρις. Καθάει την μπάλα και κάνει λάθος. Ο Ντόμπριτς αφήνει. Ο Μέντες χάνει. Και η πάσα για το εξαιρετικό. Ο Κολάζιτς, άλλη μια γνωστή περίπτωση. Γνωστή φάτσα της εθνικής. Νέο μακρινό, άστοχο. Εκεί τα θηρία η Σέρβη θα προσάψει το rebound και είναι ο Γιώβιτς. Κρατάει την μπάλα. Όταν οι δεινόσαυροι αυτού του ύψους κάναν πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μπιέλιτσα, Πετρούσεφ, Λάζιτς, Μπιέλιτσα προς το καλάθι. Τι ωραίος παίκτης. Τι ωραίος παίκτης. Εγώ σας το έχω πει από το πρώτο ημίχρονο που δεν έπαιζε. Εδώ το μακρινό σουτ είναι άστοχο. Δεν θα μπορούσε να ενισχύσει την εθνική ομάδα. Το σουτ γωνία είναι εύστοχο. Λος χειριστής της μπάλας. Γωνία. Ωραίο σουτ και μέσα από τον Ντέγιαν Νταβίντοβατς. Το κατάμεστο στο Ακρόπολης. Ο Άκα. Νταβίντοβατς. 3-5. Κίνηση. Step back. Μέσα. Ωραία κίνηση. Χάιμες. Δύσκολα τα πράγματα. Εκεί το follow είναι όμως μέσα από τον πεισματάρι Μεξικανό. Παρίνκοβιτς. Προς το καλάθι. Βρίσκει διάδρομο. Έρχεται ο Ήλιτς όμως, ο οποίος ολοκληρώνει την προσπάθεια. Νταβίντοβατς. Βράμοβιτς, που είναι ο κινητήριος μοχλός αυτή την πεντάδα. Corner 3 μέσα, καλάθι και φάουλ από... Πάλι το όνομά του στην... σε 8 λεπτά. Στη λίστα του σκόρερ ακριβώς. Εδώ η πολύ όμορφη προσπάθεια. Ντεάρο, απλωμένο χέρι πάνω του από τον Αβράμοβιτς. Ντεάρο, το φλότερ με ταμπλό μέσα προλαβαίνει τον Πετρούσεφ. Σταυρωτή περνάει για να βγάλει έξω Μαρίνκοβιτς, 45 μοίρες σουτάρι και ευστοχή 98-57. Ο αγαπητός μας φίλος ο Κοκόσκο, Καμάτσο. Στα 2 δευτερόλεπτα γυρίζει, βλέπει το χρονόμετρο, στάρει μέσα. Δύσκολη με τους Σέρβους. Μαρίνκοβιτς. Ωραία πάσα, αλτρουισμός όλο το μεγαλείο και ο Πετρούσεφ. Ο Κοκόσκος με την Μέγα Μπέμαξ δεν είναι πολύ καλός. Εδώ ντεώρα από την καταπληκτική πάσα. Στον Ντεάρο. Ο Ρουάτσο. Μακρινό σουτ, άστοχο. Να ο Ρουάτσο. Γυρίζει, σουτάρει, ευστοχή. Μπράβο του. 100... Τέλος αγώνα, φίλες και φίλοι. Σερβία-Μεξικό 104-67. 9-17 τα λάθη. 24-13 η ασίστη δημιουργία.